Η Ελλάδα ξεκαθαρίζει ότι θα ανοίξει τον τουρισμό την Άνοιξη, επιτρέποντας σε όσους έχουν ένα πράσινο πάσο να έρχονται ελεύθερα στην χώρα. Οι πρώτες πτήσεις από το εξωτερικό. Μία πιλωτική φάση αναμένεται τον Απρίλιο από κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Ισραήλ, με το οποίο η Ελλάδα έχει ήδη συνάψει τη συμφωνία για το πράσινο διαβατήριο. Πράσινο πάσο θα έχουν όσοι έχουν εμβολιαστεί, όσοι διαθέτουν ανοσία λόγω ανάρρωσης ή όσοι έχουν βρεθεί αρνητικοί σε πρόσφατο COVID-19 τεστ. Ο δικός μας ο κλάδος ήταν από τους κλάδους στους οποίους πραγματικά δέχτηκε μεγάλο πλήγμα και είναι γνωστό αυτό. Τώρα όσο για τα κρούσματα που και εμείς διαβάζουμε και είναι ένα θλιβερό γεγονός, εμείς μιλάμε για 2 μήνες μετά, δηλαδή προγραμματίζουμε έτσι. Τι θα γίνει 2 μήνες μετά. Σίγουρα οι επιστήμονες είχαν προβλέψει αυτή την όξυση του προβλήματος. Αλλά πραγματικά για να προγραμματίσουμε πρέπει να είμαστε έτοιμοι από τώρα να τεθεί αυτό το σχέδιο που σωστά το ρεπορτάζ είναι πολύ σωστό, το ξέρουμε ήδη από ημέρες και το συζητάμε κι εμείς. Πρέπει να το συζητήσουμε και να δούμε πώς θα το κάνουμε να πετύχει. Ξέρετε, το πρόβλημα είναι να γίνει ένα σταθερό πρόγραμμα το οποίο να μην έχει πισωγυρίσματα. Γιατί αν θυμάστε καλά και πέρσι είχαμε ξεκινήσει έτσι πολύ αισιόδοξα. Είχε ανοίξει η σεζόν, είχαν ανοίξει τα σύνορα και μετά γυρίσαμε πίσω. Μακάρι τώρα με την πείρα που έχουμε από πέρσι να κατορθώσουμε να έχουμε ένα σταθερό πρόγραμμα σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε για το καλοκαίρι. Γιατί πραγματικά ήδη μάθαμε πάρα πολλά από πέρσι. Ήταν μια δύσκολη σεζόν με πολλές μεταπτώσεις και πραγματικά έχουμε μάθει αρκετά από αυτά και με τη διαχείριση των πρωτοκόλων στα ξενοδοχεία και στο τουρισμό. Αλλά ήδη ξέρουμε τι θέλουμε και τι πρέπει να πετύχουμε για να έχουμε ένα καλύτερο καλοκαίρι από το περσινό. Εγώ είμαι λίγο αισιόδοξος, δηλαδή... Συγκρατημένα αισιόδοξος. Συγκρατημένα αισιόδοξος, ναι. Γιατί η πείρα η περσινή δείχνει ότι αυτά αλλάζουν πολύ γρήγορα πλέον, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι 100% ότι ό,τι θα προγραμματίσουμε ή θα σχεδιάσουμε τώρα θα ισχύσει στο 100%. Γι' αυτό λέμε συγκρατημένη αισιοδοξία. Ήδη παρατηρούμε μία ανάκαμψη των κρατήσεων από τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή μπαίνουν καλύτερα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα πηγαίνουν ακόμα καλύτερα.